Επτά θα μιλήσουν τα κόμματα, θα προχωρήσουμε στη διαδικασία. Κύριε Καμένο. Κύριε Πρόεδρε, δεν θα έπαιρνα το λόγο, αλλά εκπλήσουμε πραγματικά από τη θέση εξωματικής αντιπολιτεύσεως. Και επειδή είναι μικρός ο κόσμος, εγώ θα έλεγα στον κύριο αρχηγό της εξωματικής αντιπολιτεύσεως να ρωτήσει τους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι εκλιπαρούσαν τον κύριο Σαββίδη το 2013, να πάρει τη ΣΕΚΑΠ. Για δεν ρωτάτε τον κύριο Κεδίκογλου. Τον κύριο Κεδίκογλου, ο οποίος παρακαλούσε τότε και υποσχόταν. Παρακαλώ, όχι επιφωνήματα. Παρακαλώ. Γιατί δεν ρωτάτε τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, της Μακεδονίας και της Θράκης, οι οποίοι παρακαλούσαν τον κύριο Σαββίδη να μπει και να κάνει επένδυση σε κάποια να μην κλείσει. Γιατί δεν ρωτάτε τι είχε υποσχεθεί τότε η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία. Θα σας το πω εγώ γιατί το θυμάμαι. Είχε υποσχεθεί όχι απλώς τη διαγραφή των παλαιών προστήμων της παλαιάς διοικήσεως και πολύ σωστά, αλλά είχε υποσχεθεί κιόλας ότι τα μηχανήματα του νέου εξοπλισμού, τα οποία είχαν μπλοκάρει στα Τελωνία, θα είχαν βγει, θα βγαίνανε χωρίς καμία υποχρέωση καταβολής προστήμου. Και τους εξαπάτησαν. Και έρχεται τώρα να καταθέσει ονομαστική ψηφοφορία για αυτά τα οποία δεν έπραξε όταν ήταν στην κυβέρνηση. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Από τότε μέχρι τώρα έγιναν 35 εκατομμύρια επενδύσεις. Εισέπραξε το ελληνικό δημόσιο 309 εκατομμύρια ευρώ σε φόρους. 89 εκατομμύρια το 2015. Και αυτό που εμείς λέμε ακόμα παραπάνω σαν ανεξάρτητοι Έλληνες. Θα φέρουμε τροπολογία όπου υπάρχουν επενδύσεις και νέοι επενδυτές μπαίνουν σε εταιρείες οι οποίες κλείνουν ή πάνε προς το κλείσιμο. Να χάσουν άνθρωποι τις δουλειές τους. Επενδύουν χρήματα όπως αυτά που μπήκανε. 24 εκατομμύρια αύξηση με το ηχού κεφαλαίου μόνο. Πέραν των επενδύσεων. Με απόδοση στο ελληνικό δημόσιο. Βεβαίως και πρέπει να θεσμοθετημένη η διαγραφή των προστήμων των παλαιότερων διοικήσεων. Περιμένουμε να φέρουμε επενδύσεις εδώ, όταν όποιος επενδύσει θα πρέπει να πληρώνει τις παλιές αμαρτίες της παλαιάς διοικήσεως. Έτσι θα μου λεφτά στην Ελλάδα. Ευχαριστούμε. Φοβάμαι που το λέω και κλείνω με αυτό. Φοβάμαι πολύ ότι όπως είναι η στάση δυστυχώς ευρωβουλευτών που προσπαθούν να μπλοκάρουν τη διαδικασία της λήξης αξιολόγησης μέσα στην Ευρωβουλή, πράττοντας αντεθνικά. Το ίδιο κάνετε εδώ, προσπαθώντας να πλήξετε οποιαδήποτε επένδυση. Ακόμα και τη μοναδική την οποία να συσφέρατε. Φιλώντας κατουρημένες ποδιές τότε στον επενδυτή, τον κύριο Σαββίδη. Ευχαριστούμε. Θα ανοίξουν τα στόματα και να μιλήσουν λοιπόν.